μεταξύ ο ήλιος εκπροξεύει το φως και την θαρπορή του και είναι η πηγή της ζωής και πάσης γνωμοποιήσεως. Ιδού ο Βενιζέλος στην ιστορία. Η εμπειρία των 100 έτων που μεσολάβησαν μας επιτρέπει να στρέψουν το βλέμμα στη μακρά ιστορία του τόπου μετά τη χρυσή δεκαετία της εθνικής ολοκλήρωσης 1911-1920. Υποστήκαμε δύο μεγάλες εθνικές ήττες, την Επικρατεστική του 22 και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Κοινή συνισταμένη και στις δύο περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν καταστροφικές εθνικά επιλογές των τότε ηγετών, οι οποίοι βρίσκονταν σε πλήρη αντίστοιξη με τον υπαρπατριωτικό λαϊκιστικό λόγο που εν τέλει αντί να μεγαλώσει την πατρίδα, τη μίκρινε. Τα λέω αυτά όχι με πνεύμα υποπάθειας, αλλά διότι η εθνική αυτοσυνειδησία είναι προϋπόθεση για την εθνική ανάπτυξη. Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με το παρελθόν μας, τόσο πιο δυνατοί θα γίνουν στο παρόν και στο μέλλον. Ο ιστορικός αυτός στοχασμός έχει χρονό ξεχωριστή αξία όταν απέναντι μας έχουν μια Τουρκία η οποία πέρα από τις γνωστές παραβάσεις του εθνικού δικαίου, γκάζουν πέλη, γκρίζες ζώνες, γαλάζια πατρίδα, τέταρτη τουρκική στρατιά του Αιγαίου, παραβάσει και παραβιάσει ένα έντου χώρου, παρά το δίθεν κλίμα διαλόγου που έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, εν τούτης υποδαβλίζει στην πράξη συνεχώς το τοξικό μίσο απέναντι στην χώρα μας, με χροπαθείς ανιστόρδες δηλώσεις, αλλά και έπρεπε παραβιάσει του διεθνού δικαίου. Αναφέρομαι στις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες με τις πόρτες του λέρωσαν την Ανατολία και στη συνέχεια δήθεν κατέστρεψαν και έκπαιξαν τη Σμύρνη του 22, στα προκλητικά παραπαγανιστικά βίντεο με αφορμή τα 101 χρόνια του 22, που δείχνουν τους Έλληνες να σφαγιάζονται και να πνίγονται στην προκειμένη τη Σμύρνη, αλλά και την πρωτοφανή επίθεση του Κορκυπρίων σε άνδρες των Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα στην Πύλα της Κύπρου. Το δίδαγμα πρέπει να κλείσουμε από την εθνική μας πορεία και πρέπει να θέσουμε θέμα σήμερα ως προμετωπίδα. Είναι ότι όταν ένα κράτος υποχωρεί κατά σύστημα, τότε θα νικάται κατά κράτος. Γι' αυτό έχουμε και χρέος να επισημαίνουμε πάντοτε τον ορατό κίνδυνο του εθνικού μυθριδατισμού. Μόνη ασφαλιστική δικλίδα η διαρκής εθνική ευρύγωση. Γι' αυτό διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχτούν στο όνομα της δίθεν επίτευξης συμβιβαστικών λύσεων καλής γειτονίας ή τη υπογραφή ή οδήποτε συνυποσχετικού καμία απολύτως συζήτηση περί υποχωρήσεων. Η εθνική γραμμή πρέπει να είναι μία και σαφής. Μόνη επιλογή για την επίλυση του ζητήματος οριοθέτησης παροκριτίας και τσαόρ και τίποτε άλλο στην εθνική χώρα. Το να ανοίξει οποιαδήποτε άλλο θέμα συνιστά στάση καταφανώς αντίθετη στα εθνικά συμφέροντα. Όταν από την απέναντι πλευρά γίνεται υπέρβαση των άκρων ορίων της νομιμότητας και της εθνικής ανοχής και αντοχής μας, πρέπει να επιδείξουμε και να αποδείξουμε με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή μας την ισχύ του δικαίου. Αυτή τη στάση του υπεύθυνου διεκδικητικού πατριωτισμού είναι η ισχυρή απάντησή μας στην τουρκική προκλητικότητα. Η επιλογή αυτή βεβαίως απαιτεί θυσίες, υπέρβαση κομματικών, πολιτικών και ιδεολογικών αγκυλώσεων. Πρέπει να σταθούμε όλοι και όλες μαζί, με ενιαίο μέτωπο και πραγματικά εθνική κοινή εξωτερική πολιτική. Το πετύχαμε στη Λοζάνη, όταν εφευγραμμίστηκαν οι προτεραιότητες στο εσωτερικό με την εξωτερική πολιτική και συνέπλεψαν επιτυχώς η επαναστατική κυβέρνηση και ο διαπραγματευόμενος Βενιζέλος. Ευχή όλων να μην ξαναχρειαστεί μια καταστροφή για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της κοινής και ανυποχώρητης αραγού στάση στην προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Σήμερα, πτυχίο, στεκόμαστε και έχουμε τα πόδια μας στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή γη. Συνάμα όμως το βλέμμα μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας είναι στραμμένη απέναντι. Γιατί πάντα κατά νου έχουμε πως ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε μόνο για μας, το κάνουμε πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας. Γι' αυτό έχουμε μεγάλο χρέος με τα λόγια του ποιητή. Να κλείσουμε, να σταθούμε στη γη που μας γέννησε, με τη μνήμη εκείνων που διάφυγαν και την αγάπη για εκείνους που